Ελλάδα, οι οποίοι ξεκινάνε από την περιφέρεια με την οποία συμμετέχει, είναι από την Κρήτη η Σιτία και μετά έχουμε από την Πελοπόννησο, είναι οι Κυκλάδες και φτάνουμε μέχρι και επάνω στη Χρυσούπολη Καβάλας. Έτσι λοιπόν η κατανομή που έγινε και η παραγωγή που υπάρχουν είναι περίπου αυτή εδώ πέρα. Επειδή όμως φτάσαμε και θα σας πω στο τέλος, όταν τελειώσουν οι δύο καθηγητές στη συνέχεια, θα πούμε λίγο το τι θα γίνει μετά από το τέλος του προγράμματος. Το πρόγραμμα τελειώνει τον Οκτώβρη, θα πάρουμε και μια παράταση πάντα μέχρι τέλος φέτος, δηλαδή για να πιάσουμε τη φετινή περίοδο, να κάνουμε τις καθημερινές μας αναλύσεις. Το θέμα τι γίνεται μετά. Μετά από εκεί πέρα πάμε, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και στα πέντε κράτη και κάνουμε ομάδες παραγωγών που θέλουν να παράγουν health claim ελαιόλαδο, αυτό που βοηθάμε να το στήσουν αυτές τις ομάδες. Και το επόμενο στάδιο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα κλάστερ σε μεσογειακό επίπεδο. Αυτά που θα σας πω αργότερα, γιατί δεν θέλουμε απλώς να γίνει ένα κλάστερ όπως γίνονται ίσως τα περισσότερα καθαρά μόνο για οικονομικό σκοπό. Για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Άρα πρέπει το σήμα που θα βάλουμε πάνω σε ένα μπουκάλι που θα λέει πάνω σε το bio, το βιολογικό, το πάνω και θα λέει αριστόιλ, ας πούμε, εκεί πέρα, πρέπει αυτό να δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή οργάνωση πίσω. Μια σοβαρή οργάνωση η οποία θα πηγαίνει σε πιστοποιήσεις, η οποία θα ελέγχει πραγματικά ότι το λάδι που είναι μέσα είναι αυτό που γράφει επάνω το μπουκάλι όσον αφορά το τι φαινόλος έχει και κάποια άλλα πράγματα που θα δούμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση τώρα που βρισκόμαστε προς εδώ στο πρόγραμμα και πάμε να φτιάξουμε τις ομάδες παραγωγών και στο κλάστερ, ανοιγόμαστε πλέον σε όλη την Ελλάδα και έτσι μετά από πρόσκληση για τις οικογένειες Δαφνή είπαμε να πούμε στην διεύθυνα να σας κάνουμε μια παρουσίαση του προγράμματος, να δείτε και στη συνέχεια και την κυρία Μέλιο που θα σας πει για τις κλινικές μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο κ. Μαγιάννη για τις καλές πρακτικές με βάση τα πειράματα που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα όσον αφορά τη συμπεριφορά του παραγωγού και του ελαιοτριβέα προς τον καρπό της ελιά για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και τα υπόλοιπα, σας ευχαριστώ προς το παρόν, θα τα πούμε προς το τέλος.